Εξέλιξη στην πολιτική σκηνή στην Αυστρία έφερε η ανακοίνωση του Σεμπάστιον Κούρτ ότι αποχωρεί από την πολιτική ζωή. Λίγε ώρε αργότερα, ο καγκελάριο Αλεξάνδρ Σάλενμπεργκ έθεσε την παρέτηση του από την καγκελαρία στην διάθεση του κόμματο μόλι δύο μήνε αφού του ανέλαβε καθήκοντα. Όπω τόνισε, θα παραμείνει στη θέση του ώσπου το κόμμα να εκλέξει ο ηγέτη αφού ο Κούρτ ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Σύμφωνα με πληροφορίε των Σάλενμπεργκ, πρόκειται να διαδεχθεί ο νυν υπουργό εσωτερικών Κάρλνε Χάμερ. Αξίζει πάντω να σταθεί κανεί στο γεγονό ότι η η παρέτηση Σάλενμπεργκ έρχεται σε μια στιγμή που στην Αυστρία καθώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη επικρατεί ανησυχία εξαιτία τη επανεφορά του εφιάλτη των lockdown καθώ και των νόμων περί υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ο νόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στην Αυστρία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου του 2022. Όσον αφορά τον Σεμπάστιαν Κούρτσο, ο ηγέτη του Λαϊκού Κόμματο είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί από την πολιτική και θα αποχωρούσε παράλληλα και από την ηγεσία του κόμματο την Παρασκευή. Ο Κούρτσο υπήρξε το κυρίαρχο πρόσωπο στο Λαϊκό και στην πολιτική ζωή τη Αυστρία από το 2017, όταν έγινε αρχηγό του κόμματο και στη συνέχεια καγκελάριο κερδίζοντα τι βουλευτικέ εκλογέ και σχηματίζοντα ένα συνασπισμό με το Πατριωτικό Κόμμα τη Ελευθερία.